Διχασμένη εμφανίζεται η κοινωνία της Κεφαλονιάς για την επικείμενη διάσπαση του ενιαίου Δήμου σε τρεις. Με την κάμερα του Ιόνιαν βρεθήκαμε στους δρόμους του Αργοστολίου καταγράφοντας την άποψη των πολιτών. Οπωσδήποτε θα εξυπηρετηθούμε πολύ πολύ καλύτερα από ότι να είναι ένας Δήμος μόνο. Η σκάλα, ας πούμε, ένα συμπέρασμα, έχουμε να δούμε το Δήμαρχο ούτε ξέρω από πότε, δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν συμφωνώ με το σπάσιμο των Δήμων στην παρούσα φάση. Σίγουρα κάτι άλλο εξυπηρετεί. Νομίζω ότι ο κάθε δήμαρχος θα δείξει περισσότερο ενδιαφέρον για τον τόπο του, για την ιδιαίτερη του πατρίδα. Η καλύτερη διοικητική διαίρεση της Κεφαλονιάς είναι να υπάρξει ένας δήμος. Η εγκατάλειψη της Υπαίθρου δεν οφείλεται στο ότι ήταν ένας δήμος. Το ίδιο μπορεί να υπάρχει και όταν είναι τρεις και τέσσερις δήμοι ή περισσότεροι. Η εγκατάλειψη οφείλεται στη διαχείριση κυρίως. Θεωρώ ότι η απόφαση στο παραπέντε είναι εκβιαστική για το σπάσιμο των Δήμων. Ο Δήμος έπρεπε να είναι ένας κεντρικός μητροπολιτικός Δήμος και να αποσπάσει αρμοδιότητες στην περιφέρεια. Σύμφωνα με την τροπολογία που έχει διαρρεύσει στον τύπο, ο Δήμος Κεφαλονιάς θα διασπαστεί σε Δήμο Αργοστολίου, εμπεριέχοντας τον Ελιό και την Λιβαθό, Δήμο Λιξουρίου με τις ενότητες Παλικής και Θηνιάς και Δήμο Σάμης με τις ενότητες Ερίσου και Πιλαραίων. Οπωσδήποτε, εφόσον το εγκρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι μαζί με αυτόν. Να μένε ένας Δήμος. Γιατί ολόκληρη η Νέα Υόρκη με 14 εκατομμύρια έχει ένα Δήμαρχο. Εμείς 20.000 ψηφοφόροι θέλουμε τρεις Δήμους. Εγκαταλείποντας ένα χώρο όπως ήταν το Λιξούρι, μια δημοτική ενότητα όπως ήταν το Λιξούρι, η οποία υπέστη μια φυσική καταστροφή, είχε ως αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί ο απλός λαός και να ζητάει τη διάσπαση στο Δήμο. Υπάρχουν κτηνοτροφικοί δρόμοι, υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν περάσει ποτέ από εκεί ένα γκρέτερ ή ένα μηχάνημα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι Δήμοι πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη. Οι Δήμοι είναι λύση. Γιατί να φύγει ένας από την Πύλαρο και να έρθει στο Αργοστόλι για ένα χαρτί είναι βάσανο. Εγώ πιστεύω ένας Δήμος θα είναι καλύτερα, γιατί υπάρχει καλύτερος συντονισμός και υπάρχει συνεργασία. Πολλοί Δήμοι, πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Ο Δήμος δεν πρέπει να σπάσει. Αν πάρουμε για παράδειγμα τους μεγάλους Δήμους της Αθήνας, Καλλιθέας και Περιστερίου για παράδειγμα, με 200-300.000 κόσμο, είναι ένας Δήμος. Δήμος Κεφαλονιάς όπως ήταν δεν λειτουργούσε. Και φυσικά, αφού το θέλουν και κάτι και τόσο πολύ ιδιαίτερα του Λιξουριού, νομίζω ότι για τη δημοκρατία μας είναι πολύ σημαντικό το σπάσιμο των Δήμων. Θεωρώ ότι ήταν πρέπον αυτό που να σπάσει ο Δήμος και να επανέλθει πάλι το Δημαρχείο στο Λιξούρι, για να μπορέσει να αναβαθμιστεί και να αναπτυχθεί πάλι το Λιξούρι. Ως Δήμος Κεφαλονιάς, την τελευταία πενταετία δεν λειτουργήσε άσχημα. Βέβαια, υπάρχει το παράπονο των συντοπιτών μας από την πλευρά του Λιξουρίου, στο οποίο δεν έγιναν κάποια έργα. Η τροπολογία αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα από τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.